Ξεράσουν φωτιά. Εγώ το πήρα, εγώ το πήρα. Το μικρόφωνο βρε και φτάει. Είμαι πιο μακριά. Αντρέλα. Οπ, δεν το περιμένατε αυτό. Και quiz και παλιό σκηνικό και Marvel Edition. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω σε αυτό το κανάλι για σας. Σήμερα το επεισόδιο είναι ξεχωριστό. Πρώτον, για πολλούς λόγους θέλω να πω, αλλά το ξέχασα. Πρώτον, γιατί πίσω από την κάμερα έχουμε τον Νίκο. Χειροκροτήστε, ρεβλαμένη. Και επίσης είναι ξεχωριστό γιατί είναι Marvel Edition, όπως τα είδατε στο τίτλο. Σήμερα έχουμε τους συνήθεις ύποπτους εδώ πέρα μαζί μας. Και ο πρώτος που θα έρθει έχει απίστευτος υπερπροταθλητής που με δυσκολία τον κερδίζει οποιοδήποτε, ο Ανδρέας, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο. Και από την άλλη πλευρά του έχει τον πολύ δύσκολο αντίπαλο, πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο μιλάμε, δεν τον κερδίζει ούτε ο Fights που είναι ο τέτοιος, ο producer της Marvel, ούτε αυτός. Ο Γιώργος! Πάμε λίγο! Θα μπεις. Τι θα γίνει, λοιπόν, γεια σου, κάνε. Ο οποίος ήρθε μόλις από παιχνίδι πόκερ. Έχεις να δηλώσεις κάτι για το σημερινό, για το σημερινό αγώνα. Έχεις βάλει πολύ εύκολα. Πες μου, πάμε, πώς νιώθεις για το σημερινό επεισόδιο, ας πούμε που... Καλά, τρελά. Το έκανα Marvel Edition για να μπορείς κάτι να κάνεις. Κάτι να πω. Είσαι δυνατός από Marvel. Θέλω να δηλώσεις τα παιδιά, εγώ ξέρω. Είμαι πολύ δυνατός. Τα παιδιά, τα παιδιά. Είμαι πολύ δυνατός στα Marvel. Εσύ έχεις να δηλώσεις κάτι, Αντρέα. Ας το κομπολόι. Θέλω να μ' αρέσει. Ας το κομπολόι, θα σου πάω στα χέρια. Πάει τραπέζι. Τι έχεις να δηλώσεις, Αντρέα, για τις Marvel ταινίες. Βλέπεις Marvel ταινίες. Ναι. Ε? Ναι. Τις έχεις δει όλες. Δεν νομίζω, έχω δει τις περισσότερες. Δεν σε θέλω, θέλω σουκουριά κοπτά. Τι δεν είναι. Έχω δει τις περισσότερες, όχι όλα. Δύναμη ρε! Έτσι, αυτό. Το πρώτο παιχνίδι που είσαι ειδικό σε αυτό είναι το 1 στα 4. Φύγαμε! Πώς θα το κάνουμε να δούμε ποιος θα ξεκινήσει. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, οι δυο σας. Το μολύβι δεν υπάρχει νομίζω. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Λοιπόν, πάμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όχι ρε, α, το λέμε τριά. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ω! Ξεκινάει ο Ανδρέας. Πώς σου φάνηκε. Δεν ξεκίνησες να χάνεις από τώρα. Μην κοιτάς εσύ. Σε βλέπω που κοιτάς από την άκρη. Κοιτάω να ακούσεις την ερώτηση. Και εγώ κοιτάω, αλλά δεν βλέπω. Ε! Στην πρώτη ταινία του Iron Man, ποιο τραγούδι ακούγεται στην αρχή της ταινίας. Πρώτον, Iron Man, Black Sabbath. Β, Thunder, τον AC/DC. Back in Black τον AC/DC ή Aerosmith ή Aerosmith δεν ξέρω τα βέβαια. Walk This Way. Το τραγούδι που θα θυμάμαι πως πάει, αλλά το δεν ξέρω. Το τραγούδι δεν το λέω. Το πες όπως πάει. Τουν, τουρουρουν, τουρουρουν. Αυτό είναι ρε. Πάμε, ποιο είναι. Αυτό είπε. Black in Black. Δεν είπε τον τίτλο. Εσύ το είπες. Ποιο είναι. Ένα μάλλον. Ναι, πολύ σωστό! Μπράβο, καλά που το ήξερε. Αφού είπε το ρυθμό, ήταν εξαιρετικό. Εντάξει, ναι, ρε, το ήξερε, ρε. Πού το ήξερε. Δεν ήξερε τον τίτλο μου. Μπράβο, ε. Τόσο άρεσε ο Γιώργο σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Επόμενη ερώτηση για τον Γιώργο. Στην ταινία Thor, τι another ζήτησε ο Θεός του κεραυνού στη σκηνή του εστιατορίου. Α, κρέπα, Β, βαφλά, Γ, ομελέτα ή Δ, ποτήρι καφέ. Βάφλα. Τελευταία σου. Ναι, βάφλα. Λάθος. Ποτήρι καφέ. Ποτήρι καφέ. Το έσπασε κιόλας μα. Εντάξει, επόμενη ερώτηση για τον Ανδρέα, ο οποίος προηγείται με ένα 0. Φοβερό. Λοιπόν, ποιο ήταν το όνομα του μικρού παιδιού που συνάντησε ο Τόνι Σταρκ στο Iron Man 3. Έχω βάλει δύσκολες ερωτήσεις, στο στόχο. Σας είχα προειδοποιήσει, μπορείτε να διαβάσετε. Τέσσερις. Ναι, περίμενε. Τι είμαστε εδώ πέρα. Πρώτο, Χάρι. Δεύτερο, Χάρλεϊ. Τρίτο, Χένρι. Ή Δέλτα, Χάρβεϊ. Έλα ρε, πολύ γνωστό! Πολύ γνωστό, εγώ το ξέρω! Το Δέλτα λέω. Λοιπόν, το Δέλτα. Τελευταία σου απάντηση, λάθος, λάθος, δεν είναι αυτό. Το σωστό είναι Harley. Πολύ μεγάλη φαντασία είχαν όταν δώσαν το όνομα. Στην ταινία Civil War, ποιος δεν ήταν στην ομάδα του Steve Rogers. Μην τον κοιτάς, εδώ εμένα κοιτάς. Γιατί έχω κάμερα. Το βλέπω όμως σου λέει. Vision, Falcon, Ant-Man ή Winter Soldier. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση από τώρα. Τι να σου πω κι εγώ. Τελευταία σου απάντηση, Ant-Man. Your vision είναι Ant-Man, ρε φίλε. Πάμε, έλα. 10. Τελευταία σου απάντηση. Λάθος. Ο Vision. Ήταν στο Iron Man την ομάδα.
Τι γιατρός ήταν ο Dr. Strange? Α. Πλαστικός χειρουργός. Β. Καρδιοχειρουργός. Γ. Νευροχειρουργός. Ή Δ. Οδοντίατρος. Έλα, είναι πολύ γνωστό! Ξεκάθαρα το δω. Ή νευρο τέτοιο ή καρδιο τέτοιο. Τι, και τι θα βάλω εγώ, ή αυτό όχι, ή αυτό. Όχι, όχι, περίμενε. Τα 10 δευτερόλεπτα ξεκινάνε από τώρα. Νευροχειρούργος. Τελευταία σου απάντηση. Πολύ σωστά! Είναι νευροχειρούργος! 2-0 μπροστά ο Αντρέας. Και τώρα βγάζω ένα τέτοιο ότι άμα είναι 2-0 απόσταση γίνεται 4-0. Τι έκλεψε ο Killmonger από το Βρετανικό Μουσείο στην ταινία Black Panther? Α. Vibranium. Τι? Τι τον φέραμε αυτό να δω? Δεν έχεις τον Black Panther? Λοιπόν, Α. Τέλεια, τέλεια. Πολύ χαίρομαι που έτυχε αυτή η ερώτηση σε σένα. Λοιπόν, Α. Vibranium. Β. Vibranium και ένα δόρυ. Γάμα, βαϊμπρένο και μία στολή ή δέλτα βαϊμπρένο και μία μάσκα? Βαϊμπρένο και μία μάσκα. Ή το δόρυ θα είναι, ρε, μάσκα. Πες μου μία τελευταία. Μάσκα, το πέτυχε στην τύχη, βρε, παλιά, βρε. Πέτυχε στην τύχη, βρε, κόλε. Λοιπόν, σωστό, βάζω Αντρέα. Σε μου, πρόεδρε. Λοιπόν, 2-1 το σκορ. Καλά να πάμε μέχρι τώρα, είναι ντέρμπι, είναι ντέρμπι. Ας όψει το Αντρέας που απαντάει λάθος. Δεν σωστά τα μπέρα. Σε δύο απάντησε λάθος. Άμα αυτό τώρα 5-0 εδώ πέρα. Πολύ γνωστές. Πολύ γνωστές. Τι θα πάει σπίτια μας τώρα εδώ πέρα. Πολύ γνωστές. Ποιος πια δεν ήταν άξιος άξια να σηκώσει το σφυρί του Thor? Α. Οντίν. Β. Χελά. Γ. Vision. Ή Δ. Ο Λόκι. Λόκι. Τελευταία σου απάντηση. Ναι. Ναι, το Λόκι. Γιώργο, πέρα μου ειδικά. Θέλω να είσαι δυνατός. Ε, το έχω. Ποιο ήταν το όνομα του πατέρα του Τόνι Σταρκ? Α. Θα σου πω και τις απαντήσεις. Α. Χάουαρντ. Β. Αλεξάνδερ. Γ. Χένρι. Ή Δ. Άντωνι. Είναι το Άντωνι. Αφού δεν έχεις ιδέα, πες ένα στην τύχη. Θα πω το Α. Ποιο θα. Ε! Μίλησε. Το πρώτο, ρε φίλε. Δεν μίλησα. Μίλησα, δεν μίλησα. Θα το δω στο μοντάζ. Άμα μίλησα, τον πάρω πίσω. Το πρώτο, ρε. Χάουαρντ, Α. Σωστό. Θα το πιάσω, oh! Αυτό. Άμα του έχεις πει να ξέρεις, έχει φύγει μπύρο στο μοντάζ. Όχι, τι κάνει. Γι' αυτό το λόγο βάλα κάμερα εδώ να βαράει, να ξέρεις. Πάμε, ρε. Τέρμα το 1 στα 4, βρίσκει νικητή μέχρι τώρα δηλαδή τον Αντρέα με 3-2. Και στο, πάμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι το σωστό ή λάθος. Έφυγε. Στο σωστό ή λάθος. Λέω εγώ κάτι και προσπαθούν να βρουν αν αυτό που λέω είναι σωστό ή λάθος. Ο πρώτος χαρακτήρας που πεθαίνει στο Infinity War είναι ο Loki. Σωστό ή λάθος? Έλα, ρε φίλε. Πάμε ρομάν. Σωστό. Η τελευταία σου απάντηση. Λάθος. Είναι ο Heimdall. Αφού πήγε τον κάρτο του σπαθί ο άλλος, δηλαδή. Ο gatekeeper της, του Asgard. Επόμενη ερώτηση για τον Γιώργο. Το τεσσεράκτιο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία Thor. Τι είναι το τεσσεράκτιο? Έλα, ρε, ο Ρούμπικο μπλε. Σαν να μιλάς σε 5 χρόνια παιδί. Αυτό ρε, το τετράγωνο που φωτάει. Ε, άντε πουλί μου. Έλα. Σωστό ή λάθος είναι, 50-50. Σωστό. Είναι σωστό. Είδες, δεν πανηγύρισε κανένας. Έχει φτάσει, μας έχει φτάσει αυτό το σημείο. Να μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Το σφυρί του Thor είναι φτιαγμένο από μέταλλο το οποίο προέρχεται από την καρδιά ενός αστεροειδή. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Τελευταία σου απάντηση. Ναι. Λάθος. Όχι, ρε. Πεθαμένου αστεροειδού. Τι κάνεις, ρε. Διαβάζεις όλη μέρα τέτοιο. Πες την αλήθεια, έχεις κάτσει και έχεις διαβάσει άρθρα για το. Λοιπόν. Πες την αλήθεια. Έχεις κάτσει. Έχω καλή μνήμη. Έχεις κάτσει και έχεις διαβάσει άρθρα. Έχει εγώ πολλές φορές. Όχι, όχι. Έχει δει πολλές φορές. Όχι, 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 γενικά. Έβαψε το σπίτι του. Η σκηνή της τελικής μάχης στην ταινία Captain America Civil War έγινε στο αεροδρόμιο του μονάχου της Γερμανίας. Σωστό ή λάθος? Δεν ήταν τελική μάχη όμως. Στο τέλος ρε παλεύουν μεταξύ τους στο αεροδρόμιο. Τελική μάχη είναι στο τέλος τέλος. Που παλεύουν όλοι μαζί τέλος πάντων. Όχι, όχι, όχι. Λάθος. 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 Τελευταία σου απάντηση. Καλά τα λέει, λάθος. Ναι! Πού έγινε που το ξέρεις? Βερολίνο, Βερολίνο. Λάθος. Και εσύ, της Λειψίας. Βατώ και εσύ. Αφού έγινε στο Βερολίνο, ρε παιδιά. Όχι, κάπου είμαι Βερολίνο, πες. Κάπου λέγε Μπερλίν. Της Λειψίας, της Λειψίας έγινε. Ψάξω τώρα.
Ψάξτε το αν θέλετε. Αγχώθηκα. Όχι, σας προκαλώ να το ψάξετε. Εγώ να αγχωθώ τότε από το. Όχι, τώρα παρεξηγήθηκα, να το ψάξετε. Λοιπόν, επόμενη για τον Αντρέα. Η Βόρεια Ιρλανδία ήταν μία από τις επικυρωμένες χώρες στη συνθήκη της Σοκόβια. Σωστό. Σωστό. Ναι. Δεν έχω γραψόμενο σωστό ή λάθος. Αλήθεια λες. Αλλά είναι σωστό. Εντάξει, τι είναι. Τα σωστό λάθος περάσανε, παιδιά. Τα εύκολα φύγανε. Τώρα πάμε στο πιο δύσκολο παιχνίδι που είναι βρες τον σούπερ ήρωα. Φύγαμε. Στο βρες τον σούπερ ήρωα αρχίζω εγώ και λέω ένα χαρακτηριστικό για τον κάθε σούπερ ήρωα και προσπαθούν να μαντέψουν να βρουν βασικά ποιος σούπερ ήρωας είναι αυτός. Εντάξει, το καταλάβαμε. Όποιος προλάβει βάζει πρώτο στο χέρι του κάτω. Έλεγα καλύτερα να βάλω κάτι στο κέντρο, όποιος προλάβει να το πάρει. Ωραία. Όποιος το πάρει πιο γρήγορα, χέρια κάτω όμως, μην τα δω κοντά. Άλλο. Έχει πέσει πάνω σε βόμβα. Ξεκινήστε από εμάς να μας πει. Κάπτον Αμερικά. Ναι, ρε φίλε! Είστε έτοιμοι για την επόμενη. Πάμε! Δηλαδή, δεν ξέρω που ξεκινήσω. Έτοιμοι! Ξέρει ταχυδακτυλουργικά κόλπα με χαρτιά. Ξέρει ταχυδακτυλουργικά κόλπα με χαρτιά. Πού μας τα ξέρει ταχυδακτυλουργικά. Έλα, τι θα γίνει τώρα. Δεν ξέρω. Έχεις κάτι άλλο αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Να σας βοηθήσω. Ναι, τώρα τι. Εάν έχετε δει WandaVision, το ίδιο κάνει και ο Γου. Ο επιθεωρητής Γου. Κάνει και αυτός ένα κόλπο που το έχει μάθει αυτός. Tony Stark. Όχι, άγγελο. Σας απέκλεισε και ένα. Αυτός γιατί παίζει. Να πω κάποιο άλλο χαρακτηριστικό για αυτόν. Ήταν κλέφτης σπιτιών πριν γίνει αυτό που έγινε. Ελάτε, ρε παιδιά. Και στη δεύτερη του ταινία πάλι είναι υπό περιορισμό. Εμένα κοιτάτε και δύο, Πώς την είσαι, Ιβάλη, πες μας μόνο αυτό, ρε φίλε. Σαν ο σούπερ ήρωας. Δύο. Είναι λάθος. Ποιο. Θα τσακωθούμε, είναι ο Άντμαν. Ναι. Σωστό. Αν και το κατάλαβε γιατί ο άλλος κάνει νοήματα από πίσω. Στη δεύτερη την έγινε. Έχεις να φας κράξεις που αρχίζεις από τα παιδιά στα comments, θα σε πάνε. Θα σε πάνε λίγο από την ήξερα πότε έχει γίνει η δεύτερη ταινία. Εγώ το ήξερα γιατί τα έκανε στην κόρη του αυτά. Λοιπόν, άντε. Το ήξερα πριν μου δώσεις το δεύτερο στοιχείο. Στο πιάνο για μισό. Για μισό βάζω, 0,5. Τι φέτα είναι να στο πεις 500 γραμμάρια. Το πιάνω για μισό γιατί του δείξες. Και πολύ είναι! Και πολύ σας είναι! Το αγαπημένο του φαΐ είναι το μπέργκερ. Περίμενε τώρα. Όχι περίμενε, πρέπει να απαντήσεις. Το μπέργκερ, το μπέργκερ, ναι. Ο Άιρον. Ναι, σωστό. Το τσίμπεργκερ. Τώρα δεν θυμάμαι καλά. Έτοιμοι! Ναι! Της αρέσει η πίτσα με πάπρικα. Τι πίτσα, ποιος τρώει πίτσα με πάπρικα εκεί μέσα. Είπα, δεν θα είναι εύκολες ερωτήσεις. Μια πρέζα πάπρικα. Κοίτα, κάτσε κάτω εσύ και μην μιλάς. Επειδή... Εδώ εμένα κοιτάς. Έτσι και γυρίζεις το κεφάλι μου και δεν πιάνω καμία απάντηση. Με τον άλλο το δοσύλλογο από εκεί. A pinch of paprika. Θα μου πείτε τα ονόματα. Δεν τις θυμάμαι, ρε. Το πάω να το πω. Black Widow. Λάθος. Είναι η Wanda. Η αυτή θα έλεγα, ρε, πιστεύει τις δύο. Αφού έχει λυσάξει με αυτές τις δύο όλοι μέσα. Και μάλιστα στο Civil War λέει στον Vision αυτό που είπε ο Νίκος. Λέει θέλει μια παίζα πάπρικα. Άρα μείον. Πήγε μείον ένα τώρα. Ναι. Γιατί είπε λάθος. Άκου τι λέει. Έχω χάσει το σκοπέλα, θα μέτρησε στο τέλος. Ξέρω ότι έχεις χάσει. Λοιπόν, είναι μισός θεός, μισός άνθρωπος. Ο Θόρ. Λάθος. Ο Ντάρλορντ. Ποιος. Όχι, εγώ τον παραδέχομαι τουλάχιστον γιατί το ρισκάρει. Αυτό το δίνω, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν κότα, δεν μιλούσε. Τουλάχιστον έτσι εγώ τον παραδέχομαι. Θυσιάστηκε για να πάρουν οι Avengers τη Soul Stone. Θα πω. Black Widow. Σωστό. Πω, τι σου έχει κάνει! Δεν θα μπορείς να σκοτήσεις λίγο από την καρέκλα. Η στολή του απορροφά ενέργεια και την εκτοξεύει στον αντίπαλο. Η στολή του. Κάντο! Η στολή του τον κάνει δηλαδή. Η στολή του απορροφά ενέργεια και την εκτοξεύει στον αντίπαλο. Είναι η μοναδική στολή στο MCU που το κάνει αυτό. Κοιτάτε εμένα. Μην κοιτάς, βούλωστο εσύ. Βούλωστο. Για καλό τον έφερα με αυτό να δω. Είναι βασιλιάς. Θα έλεγα, να πω. Να, ο τέτοιο είναι ο αυτό που πέθανε. Ο Πάρθε, Black Panther. Αν είναι αυτό. Αυτό θα έλεγα. Αυτό, σωστό. Να τον έλεγε, φίλε. Πήγα να του πάρω. Τσάντουι. Γιώργο. Πάμε. Είναι το μοναδικό speedster του MCU. Τι, είναι το μοναδικό τι. Speedster. Τι είναι το speedster, φίλε. Αυτό που τρέχει γρήγορα. Που τρέχει γρήγορα. Να ξέρει, Γιώργο, τα παιδιά που παρακολουθούν το κανάλι τα ξέρουν αυτά. Και ο Νίκο το κατάλαβε. Πώ το λένε. Και ο Αντρέα το κατάλαβε. Όχι. Σπίτστερ, ρε. Τι να σου κατάλαβε. Εγώ ξέρω τι σου. Όπω είναι ο Flash. Ναι, κατάλαβε. Ο μοναδικό που τρέχει. Quicksilver το λένε. Όπω τον λένε, θέλω να μου τον πει στο Age of Ultron.
Δεν υπάρχει. Σωστό είναι, θα το πιάσω, αλλά άμα δεν πει το όνομά του, το πιάσω μισό. Όπως έπιασα τον Γιώργο πριν. Για να είμαι δίκαιος. Όχι το made-up name. Έχει το ίδιο επίθετο με την Wanda, καταρχάς. Το κοροϊδεύω, το λέω. Α, πώς το λέει στον Αντρέα αυτό. Και φαντάζεσαι. Α, Μικονό. Έλα, ρε. Αν το πεις που σου λέμε, εγώ θα σου πω. Το πιάνω μισό, Πιέτρο Μάξιμοφ. Πω, ναι. Θα θέλω γρήγορος τώρα. Κάτσε το πω στο κέντρο να μας... Μισό πήρα. Γιατί, μισό πήρες. Το λεξιλόγιο του δεν είναι και τόσο πλούσιο. Το λένε φίλες και είναι... Δηλαδή... και είναι... Τι εννοείς δεν είναι τόσο πλούσιο. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι εννοείς ρε φίλε. Μη μιλάς. Έλα, το λεξιλόγιο του δεν είναι και τόσο πλούσιο. Τι είναι τόσο πλούσιο ρε φίλε. Τον κάνει ο Vin Diesel. Το είπα εγώ. Το είπα και εγώ το είπα. Που του χάρω τα δόντια σου. Και εγώ το είπα. Πάμε. Μόνο και μόνο επειδή ξέρω ποιο το κάνει. Τι φωνέ είναι το δέντρο, πώ λέγεται. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Ο Γκρουτ. Σωστό. Σωστό! Επειδή πήρε τη φωτογραφία, θα έλεγα αυτό. Ναι. Έχω την εντύπωση όμω δεν ήταν ο Νίκο εδώ. Δεν ξέραμε τίποτα, ρε. Απλά θα καθόμαστε, θα έλεγα εγώ ερωτήσει και θα καθόμαστε στο βουβί. Έτσι, ωραία. Δεν γεννοεί το βιντάκι. Λοιπόν, πάμε. Κάποιε φορέ νιώθει εντελώ αόρατο. Είναι και meme, έχει γίνει αυτό. Τι είναι? Έχει γίνει και meme. Α, με το... Η φάση αυτή. Είναι το meme, θα το πω. Είναι αυτό που είναι πολύ μαζί. Θέλω να μου πεις ποιος. Ποιος, λάθος. Ποιος είναι ρε φίλε. Ανδρέας, θα ρισκάρεις εσύ ή όχι. Όχι, δεν ξέρω. Ποιος είναι, ποιος νιώθει τελείως αόρατος. Έλα ρε φίλε. Ο Drax. Είναι αυτό. Ποιος. Ο Drax. Πόπο, ναι ρε μαν. Ο πιο μικρός σε ηλικία Avenger. Spider-Man. Σωστό. Έλα. Εσύ τώρα τι, γιατί δεν σκέφτεσαι, πούμε, τι. Μόλις πήγα να το πάρω, δεν πήγα να κάνω την κίνηση. Είναι τελευταία, το τελευταίο που λέω. Ναι, έχει οπότε κάτι θα άλλο πάει. Τέρμα. Οπότε, όχι. Μετά θα πάει ή η ισοπαλία και θα πούμε, θα βρω καινούρια να σας πω. Ή θα κερδίσει ένα από τους δύο, άμα μετρήσω. Λοιπόν, πάμε! Ο Σούπερμαν της Marvel. Ο Vision. Λάθος. Ποιος είναι? Η Captain Marvel. Η Captain Marvel, ρε. Λοιπόν, και έχουμε νικητή, κυρίες και κύριοι, και ο πρωταθλητής είναι αυτός που πρέπει. ο σωστός, ο Ανδρέας. Πάμε ένα χειροκρότημα για τον Ανδρέα. Και εσύ, ο χαμένος. Ο χαμένος. Έλα, χειροκροτήσεις. Λοιπόν, μεγάλο βίσμα, Ανδρέα. 2-1. Γιατί, άλλος βοήθαγε. Μεγάλο βίσμα, Ανδρέας. Άλλος βοήθαγε. Λοιπόν, και για να το κάνουμε λίγο πιο τέτοιο, θα βάλουμε και τον Νίκο. Λοιπόν, αλλάξαμε όπως βλέπετε εδώ τη διαρρύθμιση για να χωρέσει και ο Νίκος. Είπα και πριν ότι θα βάλω έτοιμο quiz. Σκάστε, μιλάω στα παιδιά. Ναι, λέγαμε ότι δεν έχω έτοιμες ερωτήσεις, οπότε θα βρω ένα έτοιμο quiz ίσα για να παίξουμε να γουστάρουμε. Εντάξει! Στην ταινία Iron Man 2, ποιο ήταν το ψεύτικο όνομα που έδωσε η Νατάσα Ρωμανόφ στον Τόνι Στάρκ? Α. Νάταλι Ράσμαν. Β. Νάταλι Ρωμανόφ. 3. Νικόλ Ρόχαν. Ή 3. Νάγια Ρέιντ. Α. Νάταλι Ράσμαν. Σωστό. Στην ταινία Captain America 1. Σε ποιο κλαμπ ήθελε να συναντηθούν οι Peggy με τον Steve Rogers πριν τον βάλουν μέσα στον πάγο? 1. Cotton Club. 2. Stork Club. 3. El Marocco. 4. Copacabana. Copacabana. Ναι. Λάθος. Άλλος μπορεί να απαντήσει. Το Β. Stork Club. Ναι. Σωστό. Στο Captain America The Winter Soldier, τι είπε ο Winter Soldier όταν τον αναγνώρισε ο Steve για πρώτη φορά? Α, ξέρω, μην απαντήσεις, μην πεις τις εναλλακτικές σου. Πες το κατευθείαν, ρε φίλε. Πες το κατευθείαν, ναι, δεν ξέρω. Who the hell is Bucky? Σωστό. Λοιπόν, πάμε ένα παρόμοιο με αυτό που είπα πριν. Πάλα Game of Thrones, ρε φίλε. Στο Captain America... Θα σε πεθάνω στο Game of Thrones. Θα σε πεθάνω στο Game of Thrones. Θα γίνει χαμός στο Game of Thrones. Σε πεθάνω και μην τίποτα παίζει. Θα κάνουμε Game of Thrones και βάζω ένα πεντάκι. Θα σε πεθάνω στο Game of Thrones. Θα σε πεθάνω στο Game of Thrones. Ανδρέα, λοιπόν, να σας πω κάτι, το γυρνάω εγώ σε Game of Thrones. Το γυρνάω σε Game of Thrones τώρα. Επειδή δεν πειράζει, ο Ανδρέας μένει απ' έξω. Έχετε βάλει 50 ευρώ στη γυμά. Ναι. Όχι. Για να βάλω κανιότο, να πάρω 10 ευρώ. Δεν θα πάρω εγώ το πέρα. Θα το παλέψεις. Πολύ ευασμένος. Πάμε. Α, μου τα γυρίσεις τώρα. Το είπα για να κάνει λίγο τέτοιο. Γιατί πριν μου το έπαιζε... Ναι, για να κάνουμε λίγο. Πάμε. Bonus quiz για Game of Thrones. Με ποια φράση διατάζει η Καλύση τους δράκους της να ξεράσουν φωτιά? Εγώ το πήρα! Το μικρόφωνο βρε και φτιάχνει! Είμαι πιο μακριά! Αντρέλα το! Τρακάρεις ρε! Το πήρε ο Νίκος. Πάρε το κινητό, Αντρέλα, και στείλω εκεί! Θα τσεκωθούμε! Πάρε τα χέρια πίσω! Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το εικόσιμο των Stark? Ποιο? Ο Ολυφ Κολλιούχος. Σωστό! Και είναι Direwolf!
Ποιος χαρακτήρας της σειράς είπε τη διάσημη φράση? Δεν είπα πια. Θα περιμένεις να τελειώσει. Θα συμφωνήσουμε. Μείον ένα. Μείον ένα. Όχι τώρα. Άμα το παίρνεις και απαντάς λάθος, μείον ένα. Θα συμφωνήσουμε ότι πρώτα θα τελειώνεις και μετά θα το παίρνεις. Θα συμφωνήσεις και διαφωνείς. Μην ξεκινήσεις τη φράση και το πάρεις. Ναι. Μην τολμήσεις. Αυτό μόλις έκανες. Cripples, bastards and broke things. Το πήρα. Το πήρες πριν τελειώσω. Άρα θα το πει ο Γιώργος γιατί κάνατε και τέτοια μαλακία. Όχι, πες το, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Πες. Τύριον Λάνιστερ. Σωστός. 2-1. 2-1. Κάτω, να κουμπάνε πούτια. Σε ποιον χαρακτήρα της σειράς απευθύνεται το ψευδώνυμο The Young Wolf? Μαλάκιστα. Rob Stark. Σωστό. Σε ποιον οίκο ανήκει το σύνθημα What is dead may never die? Greyjoy. Σωστό. 4-1. Κρατά και σκορ! Κρατά εγώ σκορ! Ποιος σκότωσε τον βασιλιά Τζόφρι στον τέταρτο κύκλο? Ποιος σκότωσε τον βασιλιά Τζόφρι? Ο... 10 δευτερόλεπτα έχει. Ο Τύριο. Καλά. Λάθος. Λάθος. Εγώ μπορώ να το απαντήσω, πάρ' το πόντο. Μισό παιδιά, ποιος το σκότωσε το... Ποιος ήτανε? Η γιαγιά τον σκότωσε. Η Ολένα. Η Ολένα. Δεν πήρε το πόντο. 4-1. Δεν πήρα το πόντο. Το πήρε. 5-1. Ποιος από τους ακόλουθους χαρακτήρες είναι μπάσταρδος? Να τους πω. Τι τώρα. Ramsay Bolton, Tyrion Lannister, Jon Snow. Jon Snow. Δεν ήτανε μπάσταρδος, ήτανε... Δεν ήταν, ήτανε... Είναι ο Ramsay Bolton. Ωραία, αυτό! Αφού πώς την πάτησες έτσι? Πες μου. Τίποτα, όλο το Game of Thrones αυτό ήταν, ότι τελικά δεν ήταν μπάσταρδος. Σαν μικρό παιδάκι την πάτησες. Τι βλέπει συνήθως στα όνειρά του ο Bran? Έλα ρε παιδιά. Α, ποιον βλέπει? Τι βλέπει συνήθως στα όνειρά του ο Μπραν? Στα όνειρά του. Κατάλαβα. Ποιο ζώο βλέπει? Α, ποιο ζώο, το κοράκι. Δεν λέει εδώ ποιο ζώο, εγώ το λέω. Αυτό που είπε, κοράκι τέλος. Με ένα μάτι. Λάθος. Τι? Κοράκι με τρία μάτια. Έλα ρε. Έλα. Θυμόμαστε τώρα τα τρία μάτια. Όχι, να κοράκι. Μα αυτό είναι το όλο το σύμπαν. Τι λες μωρέ? Θα έχω πάνε, ωραία. Πάμε. Πάμε. Είμαι δίκαιος, είμαι πολύ φέρετος. Διαφασωθείτε και να σας πω. Με ποιο όπλο μπορεί να σκοτώσει ένα White Walker? Πώς λέγεται ρε? Γιατί το πήρα πού πάει, πάει. Πού πάει? Με το Valyrian Steel. 10. Valyrian Steel. 9. Valyrian Steel. Ναι. Το... Ναι. Μίλα τώρα τι. Λέμε εδώ. Με Dragon Glass και με Dragon Glass και με Dragon Glass και με Valyrian Steel. Ναι. Σκοτώνεις, αφού έχεις σκοτώσει τον Jon Snow. Θα πιάσω το δρακόγιαλο. Valyrian Steel δεν το έχει εδώ. Ναι, είναι όμως. Ναι, είναι και αυτό. Το μάτι έχεις δει ρε φίλε. Εδώ όμως για δράμα. Μα το λέει σαν να μην το έχει δει. Εγώ το δίνω. Το σέβομαι ρε φίλε. Γι' αυτό κάνω παρέα. Να είσαι καλά. Θες να το δούμε μαζί όλο το Game of Thrones? Ξανά την αρχή. Όλο. Θες να σου πει την ταινία. Ποιο είναι το πρώτο μέρος που εγκαθίσταται καλής όταν φτάνει στο Westeros? Dragonstone. Σωστό. Σε ποιον οίκο ανήκει ο Jon Snow πραγματικά? Τι λίγο πιάσω αυτό. Πριν πέσω ρε μπουκέτα. Για να πιάσω αυτό και τώρα. Μπορώ να το πάω εκεί. Έλα τα γέρια. Μετά από σαν. Τι ήταν αυτό. Τα γέρια. Τα γέρια. Τα γέρια. Εσύ το πήρες. Ναι, ναι. 6-3. Με πόσους δράκους ξεκίνησε η καλύση για να βοηθήσει? Τρεις. Τι τώρα. Κάτσε, δεν απάντησε γιατί μπορεί. Ωραία, συγγνώμη, δεν απαντά γιατί δεν έχει τελειώσει την απάντηση. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν απαντά. Απλά μου άρεσε την ερώτηση. Για να βοηθήσει τον Τζον Σνόου και την ομάδα του στις περιοχές πέρα του τείχους. Στο μυαλό, αυτό είναι τέτοιο. Το πρώτο. Με πόσο ξεκίνησε? Δύο, γιατί δεν το πήγανε. Είχε αφήσει πίσω με, το. Με πόσο ξεκίνησε, είπε ρε. Καλά, είσαι. Με τρεις. Αυτό το καπέλο δεν σου κάνει καλό. Με τρεις. Ποιο είναι το σύμβολο του Littlefinger? Το. Ένα πουλάκι. Ναι. Τι πουλί? Σκοργίτη. Όχι, κότσιφα. Ναι, κότσιφα. Κουτσίφι από εδώ το. Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του Jon Snow? Πόρμα! Πάσα σου κάνει! Τώρα τι όμως? Τέλος. Είναι αυτός ρε. Aegon Targaryen. Σωστό. Α, Aegon Targaryen. Ναι, Aegon ρε. Αυτά το Targaryen, ναι. Ποιος εξουσιάζει το σιδερένιο θρόνο τώρα? Τι είναι τώρα? Στο τέλος της σειράς. Εντάξει ρε μαλάκα. Δεν υπάρχει σιδερένιος θρόνος. Μήπως είναι στο βασίλειο? Όχι. Γιατί είναι ερώτηση παγίδα. Ορίστηκε βασιλιάς. Ορίστηκε βασιλιάς. Αλλά δεν υπάρχει Iron Throne. Αλλά υπάρχει βασιλιάς. Ο Μπραντ. Ορίστηκε. Θα το πιάσω σωστό, γιατί έχετε δίκιο. Απλά εδώ πέρα μάλλον δεν πρέπει να έχει βγει ακόμα η 8η. Άρα, αν δεν είχε βγει η 8η, ποιο? Ναι, ρε, πάνε πολύ. Αφού γι' αυτό έκανε του η άλλη. Τελείωσε το quiz, νικητή ο Νίκο. Έλα, βάλα ακόμη ένα. Όχι, στάνει. Τι να πει. Άκουγα να πει, εδώ πέρα. Λοιπόν, βάλτε το Game of Thrones. Λοιπόν,
Αυτό ήταν το επεισόδιο. Ο Αντρέας είχε πρωταθλητής γενικά στο quiz και new entry Νίκος Γιώργος. Εάν θέλετε και δεύτερο με Game of Thrones, ναι, και πιο δύσκολο να το έχω, ναι, δουλέψει κιόλας, ναι, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, ναι, ναι, για να το κάνουμε. Θέλετε, λοιπόν, καλό. Λοιπόν, καθίστε και δείτε Game of Thrones. Να πούμε, εγώ να κάτσω να δω. Τις ξέρω και εγώ τις απαντήσεις. Λοιπόν, και πάμε ένα καλό. Να πούμε ένα γεια στα παιδιά και ένα χρόνια πολλά, γιατί δεν τους το είπα στο προηγούμενο χρόνια επεισόδιο. Πολλά, να περάσετε πολλά καλά όλοι. Βασικά ήδη θα έχει βγει μετά το Πάσχα. Οπότε υγεία να έχουμε όλοι, να περνάτε καλά. Ξέρετε τώρα τα γνωστά. Subscribe αν δεν είστε ήδη στην Tom & Chill παρέα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πάμε. Πήγαμε. Πήγαμε. Πήγαμε και 100 καγούλα. Πού να πάω, είμαι καλοδιωμένος.